Καλώς όρισες, Κατερίνα μου. Γεια σου, Γιούλη μου. Πανέμορφη μου. Πώς είσαι? Καλά, καλά εσύ. Έλα, κάθισε, ευχαριστώ. Κατερίνα μου, πανέμορφη. Είσαι πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αλλά για αυτούς που ίσως να μην σε ξέρουν, για πες μας λίγα πράγματα για σένα. Η καταγωγή μου από τα Χανιά, από το Καστέλ Κισάμου. Αλλά ζούμε στο Ηράκλειο, δουλεύω, εργάζομαι στο Ηράκλειο Κρήτης και είμαι σε μια μεγάλη εταιρεία SPA τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα γύρω από την ομορφιά και πάλι. Ναι, από το χώρο της ευεξίας, χαλάρωσης και ευεξίας. Και πώς σου ήρθε να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Εγώ είχα ξεκινήσει το 2016 στα 18 μου από τα Παγκρίτια Καλλιστήτα Μισ Κρήτη, όπου είχα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο. Έπειτα μου δόθηκε ευκαιρία για τα Star Ελλάς Miss Ελλάς το 2021, όπου είχα κερδίσει τον τίτλο Miss Ελλάς 2021 και έπειτα πήγα στα Miss Europe 2023 που έγιναν στο Λίβανο, στη Βηρητό. Και εκεί τι βγήκες? Αναπληρωμητική Miss Europe 2023. Έχεις καταλάβει πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τίτλος? Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Όπως το βίωσα και τις περασμένες δύο φορές. Ναι, αλλά τώρα είναι στην Ευρώπη. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Απλά εντάξει, έχω τη δουλειά μου. Για μένα αυτός ο χώρος πλέον κλείνει. Πάνω στο καλύτερο μας το κόβεις. Δεν έχει και κάτι άλλο να πάω. Είχα πει όμως ότι τα 18 που ξεκίνησα, ό,τι κάνω θα είναι μέχρι τα 25 μου. Θα συνεχίσω να με εργάζομαι ως μοντέλο, αλλά όσο αφορά τα καλλιστεία. Πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς πέρασες? Πέρασα πολύ όμορφα, αλλά ήταν παράλληλα και πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πες μας το όμορφο κομμάτι, τι βίωσες εκεί, τι εμπειρίες απέκτησες? Γνώρισαμε πάρα πολλούς επαγγελματίες, πολύ καλούς ανθρώπους. Κάναμε νέα πράγματα, είχαμε διάφορες φωτογραφίες, είχαμε ένα full πρόγραμμα. Mm-hmm. Απλά το δύσκολο... 10 μερών, αυτό είναι για 10 μέρες. Δύο εβδομάδες. Ναι. Mm-hmm. 10 μέρες ήταν σύνολο, απλά πρέπει να πάμε λίγο πιο νωρίς, να φτιάξουμε κάποια βιντεάκια και έπειτα να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή είχατε δουλειές, είχατε φωτογραφίσεις, είχατε... Ναι, από νωρίς το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12. Δύσκολη εμπειρία. Πολύ δύσκολη. Μου έτυχαν και εμένα κάποια στραβά. Δεύτερη ή τρίτη μέρα, δηλαδή, έπαθα μόλις στα μάτια μου, οπότε ζορίστηκα, με επηρέασε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και ήταν δίπλα σου εκεί σαν διοργάνωση, ήταν υποστηρικτική, ήταν δίπλα ήταν, στους... Ναι, ήταν σε όλες τις κοπέλες δίπλα μας. Mm-hmm. Και μετά τι έγινε? Έγινε ο διαγωνισμός εκείνη τη βραδιά. Πώς ήταν εκείνη η μέρα για σένα, είχες αγωνία? Δεν είναι ότι είχα αγωνία, απλά ήμουν πολύ κουρασμένη. Έδωσα να μένω τον καλύτερο με αυτό. Βέβαια, πάνω στη σκηνή είχε τόσο πολύ χειροκρότημα από το κοινό, που ειδικά στην τελευταία εμφάνιση το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ήταν νομίζω η πρώτη φορά που άκουσα τόσο χειροκρότημα και μου άρεσε δηλαδή που το έκανα. Απλά δεν είναι ότι είχα άγχος. Είπα ότι πάω και ό,τι γίνει. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Εκεί ήρθε. Πολύ καλά. Είσαι ευχαριστημένη εσύ? Ευχαριστημένη είμαι, ναι. Εννοείται. Και εμείς πολύ περήφανοι. Πάρα πολύ. Για πες μας λοιπόν, ακούγεται όλο αυτό πολύ παραμυθένιο. Ένα νέο κορίτσι που θα ήθελε να είναι στη θέση σου, γιατί φαντάζομαι και εσύ το όνειρό σου να κάποτε αυτό και πλέον έχεις πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο σου όνειρο. Τι θα το συμβούλευες? Να ακούει τους γονείς της, τους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εμένα είχαν έρθει οι γονείς μου πάνω στη Βηρητό, έκατσαν 10 μέρες. Σημαντικό να μην είσαι μόνη. Ναι, εννοείται. Και μπορώ να πω πως άμα δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα τα είχα καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες, θέλει πολύ γερό στομάχι. Και γενικά να είναι... να ακούνε, να δέχονται συμβουλές. Πες μου, σε ποιο... Όλα τα παιδιά. Γιατί θέλει γερό στομάχι, ποιο είναι αυτό το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν? Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Όλοι νομίζουν, ωραία, είναι μοντέλο και... Δεν έχει κάποια δυσκολία. Αλλά όχι, είναι και η διατροφή που πρέπει να προσέχεις το τι τρως, ειδικά πριν την προετοιμασία, πριν τον τελικό που πρέπει να στεγνώσεις. Είναι οι πάρα πολλές ώρες που έχεις τα γυρίσματα, φωτογραφίσεις με ελάχιστες ώρες ύπνου. Και εμείς δηλαδή ήμασταν με 2 ώρες ύπνου. Πολύ κουραστικό δηλαδή. Ναι. Δηλαδή την τελευταία μέρα κοιμήθηκα 50 λεπτά πριν τον τελικό. Οπότε ναι, είναι πολύ... για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε τα καλλιστεία και έχουμε και το modeling. Είναι δύο συνώνυμες έννοιες. Είναι το ίδιο πράγμα? Μπορείς να το κάνεις, να είναι συνώνυμη έννοια, αλλά θεωρώ πως τα καλλιστεία είναι καθαρά με θέμα ομορφιάς και το modeling είναι μια άλλη κατηγορία πάλι. Έχει πάρει άλλη αλλά πορεία. Αν θέλεις μπορείς να το κάνεις παράλληλα, εννοείται. Mm-hmm. Τώρα πώς θα το εξαργυρώσεις όλο αυτό που σου έχει συμβεί? Έχεις προτάσεις από Αθήνα, θέλεις να πας εκεί? Δηλαδή συνήθως αυτή είναι, ναι, η πορεία. Υπάρχουν προτάσεις, αλλά εγώ την Κρήτη δεν την αφήνω.
Έχω τη δουλειά μου, αγαπώ την πόλη μου και δεν θα έφευγα. Για κανένα λόγο, νομίζω.